Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην ώρα αιχμής, Τετάρτη σήμερα 16 Ιανουαρίου. Έξω η θερμοκρασία είναι στους 2 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις, η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ξεκινάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα είναι μαζί μας ο συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ, εδώ ο Κοζάνης, ο κύριος Κώστας Πασαλίδης. Έχουμε να πούμε πολλά με τον κύριο Πασαλίδη. Για όλα αυτά, να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Βουλή αυτή τη στιγμή. Τώρα, στο πρώτο μέρος είναι όλα έτσι όπως τα γνωρίζετε. Η Σιάτιστα σήμερα αποχαιρέτησε τον μακαριστό Μητροπολίτη κύριο Παύλο και ο Βαγγέλης Χριστόδουλος είναι στην Σιάτιστα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ναι, καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Και ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη για τυχόν προβλήματα στον ήχο, γιατί είμαστε καθόλου με τον κολλήτη μας Νεκτάριο Δουγαλή. Επιστρέφουμε από τη Σιάτιστα αυτή την ώρα. Φωτεινή, να σου πω ότι περίπου 2,5 ώρες κράτησε η τελετή. Εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας για να παρακολουθήσουν τελετή την εξώδιο ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη της Εξαρτητής Παύλου. Το σύνθημα που κυριάρχησε την συγκίνηση, καθώς όλοι ένιωσαν σοκαρισμένοι από το πόσο ξαφνικά έφυγε από την ζωή την Κυριακή ο Μητροπολίτης στην Χαλκίδα, όπου είχε βρεθεί για τον διήμερο Σάββατο και Κυριακή. Νομίζω, Φωτεινή, πως η ζωή και το έργο του Μητροπολίτη συντοξίζεται, αν θες, σε δύο ατάκες που ακούστηκαν σήμερα κατά τις τελετές. Καταρχήν, πολλοί χαρακτήρισαν τον λόγο του και τον τρόπο ζωής του επαναστατικό. Ακόμα, όχι μόνο για τα δεδομένα της Εκκλησίας, αλλά και γενικότερα για την κοινωνική ζωή του Μητροπολίτη. Επιπλέον, ο Μητροπολίτης Καστοριάς, ο κύριος Σεραφείμ, μιλώντας για τον Μητροπολίτη Σεραφείμ και Σεραφείμ Παύλο, είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά έπεφτε στη φωτιά και βουτούσε στη θάλασσα και τον συνάνθρωπό του. Νομίζω πως είναι δύο ατάκες χαρακτηριστικές της ιστεροφημίας, αν θες, του Μητροπολίτη και της μεγάλης, πολύ μεγάλης επίδραση που είχε με την τουρκική κοινωνία. Τώρα, για το τελετουργικό, απλώς να πω ότι είχαμε την εξώδια ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και στη συνέχεια η ταφή έγινε ακριβώς απέναντι στο Επισκοπείο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος θα είναι βεβαίως από εδώ και πέρα και επισκέψιμος χώρος. Παραλαμβάνω, εκατοντάδες πιστοί έδωσαν το παρόν. Παρόν ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος ο κ. Ιερώνυμος, ενώ για τον Μητροπολίτη μίλησαν και εκπρόσωποι της Εκκλησίας, αλλά και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από την περιφέρεια και από τους Δήμους. Όλο το ρεπορτάζ Φωτεινή στα δελτία ειδήσεων σήμερα, ενώ να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στα όσα έγιναν σήμερα στη Σιάτιστα θα προβάλλουμε και στην εκπομπή «Φλάς στους δρόμους» τη νύχτα της Πέμπτης. Μάλιστα. Αιωνία του η μνήμη. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου απόγευμα και καλή επιστροφή. Εμείς τώρα θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Εντελώς θέμα και κλίμα και θα πάμε στα προβλήματα, να δούμε ένα ρεπορτάζ για τα προβλήματα των αγροτών που εξακολουθούν ακόμα και σήμερα. Εδώ και 8 ημέρες στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επικρατούν δύσκολες συνθήκες με πολύ χιόνι, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Χαρακτηριστική περίπτωση κτηνοτρόφης στα Αλουνάκια Κοζάνης. Όπως δηλώνουν στην κάμερα του Flash, οι ίδιοι ανοίγουν δρόμο για να φτάσουν στα ζώα τους. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία ακόμα και να προσεγγίσουν τις εγκαταστάσεις τους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ίδιοι με δικά τους μηχανήματα έχουν ανοίξει δρόμους για να φτάσουν στις μονάδες. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου εύκολη η πρόσβαση στη μονάδα και με όλα τα μέσα προσπαθούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ελάχιστο το ενδιαφέρον των ηθινόντων. Τελευταία ήρθαν, κάτι κάνανε εδώ πέρα, ανοίξανε, αλλά τελευταία. Νωρίτερα, εμείς από μόνοι μας, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, ακόμη και με τα πόδια ερχόμασταν στη μονάδα, μόνο και μόνο τα ζωντανά, καταλαβαίνετε, δεν έχουν χρονικό περιθώριο να περιμένουν είτε να φάνε είτε να πιούν. Είχαμε τεράστια δυσκολία από θέμα παγετού, από θέμα χιονόπτωσης, δρόμους, δύσκολη κατάσταση. Και φαντάζομαι αυτή είναι η γενική εικόνα. Οι συνάδελφοί σας αυτό έχουν αντιμετωπίσει. Άλλοι δεν μπόρεσαν να πάνε καθόλου, οι άλλοι πήγαν με δυσκολία, όπως είπατε, ακόμα και με τα πόδια. Ακριβώς. Λόγω του ότι εγώ
εκπροσωπώ και τον κλάδο των Γιώργων Κτηνοτρόφων ως αντιπρόεδρος, είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, παράπονα από συναδέλφους, οι οποίοι τελικά δεν μπορούσαν να παραδώσουν το γάλα τους, γιατί δεν μπορούσε να πάει το βιτιοφόρο να παραλάβει το γάλα. Η περίοδος αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς τα ζώα γεννούν και έχουν καταγραφεί τις ημέρες αυτές σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Είχαμε μεγάλα προβλήματα και αρκετές απώλειες λόγω του παγετού όντως. Γιατί εδώ απάνω κάνει πολύ μεγάλο κρύο, ξεπέρασε τους μείον 20 βαθμούς το ψύχος. Οπότε αν πέσει αυτή την περίοδο που γεννάνε τα ζώα, δυστυχώς υπάρχουν και απώλειες. Άρα χάθηκε ζωικό κεφάλαιο. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι τεράστια απώλεια, γιατί καταλαβαίνει κανείς πόσα θα κερδίζατε αν δεν είχε. Έτσι. Και πέρα από αυτό, το τι ξοδέψαμε για να φτάσει η μάνα να ένα ολόκληρο χρόνο να φάει για να μας δώσει ένα μοσχαράκι, το οποίο δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις θα χάνουμε, ναι, τα μοσχάρια. Ανάλογη εικόνα και σε πιο ορεινές περιοχές όπως τα σιδερά Κοζάνης. Εγώ είμαι σε υψόμετρο 1100 μέτρων. Κατέβηκα με το τρακτέρ κάτω, έχει ένα μέτρο χιόνι, δεν παρουσιάστηκε κανένας. Ό,τι κάνω, το κάνω μόνος μου. Δεν ξέρω ποιος θέλει και τι γίνεται. Σημασία είναι ένα, ότι εγώ δεν είχα καμία βοήθεια, και όχι μόνο εγώ, και δίπλα τα χωριά τα Λιβερά και ψωρία τηλεφωνημάτων, μια και είμαι και πρόεδρος του Κοινοτικού Συλλόγου, και από την Κοζάνη και από τα περίχωρα των Προυσακίων και από τα περίχωρα του Βοΐου, από την Φλόρινα, από τα Γρεβενά. Ο κρατικός μηχανικός παρέλυσε, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και πάμε στην Πτολεμαΐδα, στην Ορδαία και στον Κωνσταντίνο Μαυρίδη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα από την Πτολεμαΐδα. Αυτό που θέλω έτσι να σταθώ, μια και το προηγούμενο ρεπορτάζ είχε σχέση με την κακοκαιρία. Σήμερα μιλήσαμε με τον διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ποδοσάκη Νοσοκομείου. Και με έκπληξη ακούσαμε, λέω έκπληξη γιατί δεν περίμεναν τόσο πολλά. Μας είπε ο κύριος Νίκος Σαμαράς ότι τριπλασιάστηκαν τα περιστατικά που πέρασαν το κατόφλι της Ορθοπαιδικής Κλινικής και είτε παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, είτε μπήκαν σε γύψο ή ακόμα και σε χειρουργείο. Και μάλιστα είναι και πολλά περιστατικά που έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες να κάνουν χειρουργείο και νοσηλεύονται. Αποπτώσεις στον πάγο να υποθέσω, αποπτώσεις στον πάγο, κυρίως στα άκρα και κυρίως μας είπε τους αστραγάλους και τις κνήμες. Εκεί δηλαδή είχαμε πολλά περιστατικά. Αυτό που επίσης με εντυπωσίασε, θα περίμενε κανείς να διακρίνει ας πούμε μεγάλες ηλικίες. Ναι. Δεν ήταν μεγάλες ηλικίες, ήταν νεαρής ηλικίας, γιατί μας είπε ο κ. Σαμαράς ότι αυτοί είναι οι τολμηροί που βγήκαν στην κακοκαιρία να περπατήσουν. Πού να κλειστεί ο νέος μέσα, Κωνσταντίνε, κατά να ποντήσει ο χιόνι. Και είχαμε πολλά περιστατικά τέτοια, τριπλάσιος ο αριθμός σε σχέση με το φυσιολογικό. Μας εντυπωσίασε, έχουμε δήλωση, θα την δούμε και στις ειδήσεις και το επόμενο διάστημα. Τώρα, μια και λέμε για το νοσοκομείο, θέλω να σας πω ότι ο Ελευθέριος Γρηγοριάδης ξαναχτύπησε για μία ακόμη φορά. Μιλώ για τον ευπατρίδη Έλληνα που διαμένει στην Αυστρία, τον 76χρονο Ελευθέριο Γρηγοριάδη, ο οποίος μετά τη δωρεά των 110 υπερσύγχρονων κρεβατιών στον Ποδοσάκη νοσοκομείο έφερε και νέο φορτίο με φορτηγό, τώρα δεν θυμούμε ακριβώς τον αριθμό, αλλά είναι σίγουρα 4 κρεβάτια υπερσύγχρονα για μονάδα εντατικής θεραπείας που κινούνται, είναι πολύ σπαστού τύπου, βαραίος τύπου όπως μας λένε οι γιατροί, και κινούνται με τηλεχειριστήριο. Mm. Και επίσης πολλά καινούργια φορεία, αλλά και ξενοδοχειακό εξοπλισμό για τα μαγειρία και αλλού σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει μια έτσι λαϊκή ρίση, του βγάζω το καπέλο του κύριου Γρηγοριάδη, γιατί δείχνει την άλλη πλευρά του Έλληνα, την καλή πλευρά του Έλληνα, που δεν ξεχνά την πατρίδα σπάνια του. Σπάνια ευεργεσία, ακόμη, δεν την βλέπουμε έτσι συχνά από άλλους Έλληνες του εξωτερικού. Πολύ μακριά. Mm. Ναι. Έπεται και συνέχεια. Μάλιστα, ο κ. Γρηγοριάδης μεσολάβησε για να αδερφοποιηθούν τα δύο νοσοκομεία. Το σύγχρονο νοσοκομείο της πόλης που ζει στην Αυστρία με το Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Το οποίο, όπως μας είπε η διοικήτρια του νοσοκομείου, η κυρία Βαρδάκα, θα γίνει το επόμενο διάστημα και δρομολογείται. Είναι μια αξιέπαινη πράξη.
και νομίζω ότι πρέπει να την, έτσι να την επενέσουμε. Στον αντίποδα, να πάμε σε αυτό που χθες λέγαμε και με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε. Α, πριν πω αυτό, συγγνώμη, να πω ότι η απόφαση του Δήμου Εορδέας είναι τα σχολεία θα λειτουργήσουν και αύριο με μία ώρα καθυστέρηση, δηλαδή στις 9 και 4. Ας το πούμε και αυτό να το ξέρουν οι μαθητές και οι γονείς. Με μία ώρα καθυστέρηση λοιπόν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην πόλη της Πτολεμαϊδας και τον Δήμο Εορδέας. Σας έλεγα χθες για την έλλειψη φαρμάκων. Ναι. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να δούμε το βίντεο με την πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, την Ελισάβετ Δερονιτάκη, που μιλάει γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Για σημαντικές ελλείψεις σε φάρμακα και στο νομό Κοζάνης κάνουν λόγο οι φαρμακοποιοί. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον Φλάσ η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ελισάβετ Δερβενιωτάκη, οι ασθενείς πρέπει να τα προμηθεύονται εγκαίρως, διαφορετικά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς. Επιπλέον η κυρία Δερβενιωτάκη αναφέρει ποιες κατηγορίες και είδη φαρμάκων παρουσιάζουν έλλειψη. Παρατηρούνται φοβερές ελλείψεις στο τελευταίο διάστημα. Φυσικά το φαινόμενο των ελλείψεων είναι κάτι διαχρονικό, ειδικά από όταν ξεκίνησε η κρίση. Ωστόσο, το τελευταίο χρόνο έχει επιδεινωθεί η κατάσταση σε πάρα πολλές κατηγορίες φαρμάκων και όσον αφορά το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο μπορεί να λείπουν και, τι να σας πω, ακόμα και ένα στα τρία φάρμακα που διακινούνται πολύ και καθημερινά. Και μάλιστα είναι σημαντικές κατηγορίες ασθενειών, όπως είναι φάρμακα για το ζαχαρό διαβήτη, όπως είναι φάρμακα για την υπέρταση. Ακόμα λείπουν κάποιες δερματικές αλυφές, πολύ κοινώς χρησιμοποιούμενες. Είναι κάποια φάρμακα που χρησιμοποιούνται και διακινούνται. Τι κάνουν οι ασθενείς, τι κάνει ο κόσμος? Οι ασθενείς κάνουν υπομονή. Εμείς από την πλευρά μας ως φαρμακοποιοί προσπαθούμε να βρούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερο το φάρμακο, είτε κυρίως μέσω των αποθηκών μας, κατόπιν μέσω των εταιριών όπου παίρνουμε τηλέφωνο για να παραγγείλουμε απευθείας, και στο τέλος όταν δεν τα βρίσκουμε ψάχνουμε και μεταξύ των συναδέλφων μας να δανειστούμε ένα φάρμακο. Έχουν ανοίξει λίστες, δηλαδή υπάρχει κάποιος που περιμένει για να έρθει η παραγγελία του? Φυσικά και περιμένουν, ναι. Δηλαδή φάρμακο, το Calcioral D3 των χιλίων, που είναι ένα πολύ κοινό φάρμακο για το ασβέστη, για το οστεοπόρωση, και αυτό έχει έλλειψη. Και κάποιες στιγμές, δηλαδή, αναγκάζονται κάποιες μέρες να μην πάρουν τα χάπια. Τι λέμε, ποιο είναι το μήνυμα, τι λέμε στους ασθενείς μας, τι πρέπει να κάνουμε, στους πολίτες? Οι ασθενείς, συνεργασία με τον φαρμακοποιό τους, σίγουρα υπομονή, σίγουρα να μην αφήνουμε για τελευταία μέρα την εκτέλεση της συνταγής, να πηγαίνουμε από λίγο πιο πριν. Αυτά, και φυσικά να επισημάνω ότι το πρόβλημα είναι κυρίως από τις πολυεθνικές εταιρείες, τις πολυεθνικές βιομηχανίες φαρμάκων, καθώς δεν εισάγονται στην χώρα μας σε επαρκείς ποσότητες. Ενώ όταν είναι φάρμακα που παρασκευάζονται στην Ελλάδα, δεν έχουμε τέτοιες ελλείψεις, καμία σχέση. Μάλιστα. Οπότε οι ασθενείς πρέπει να οργανωθούν καλύτερα αυτή την χρονική περίοδο και να είναι σε άμεση επικοινωνία με τον φαρμακοποιό τους. Εμείς να πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Θανάση Μπατσόπουλο. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα σε εσένα και τους τηλεθέτες. Και βέβαια, επειδή ενδιαφέρει τους γονείς και τους μαθητές, να πούμε ότι τα σχολεία και αύριο στην Καστοριά θα ανοίξουν στις 9 και 4 και στο Άργος. Το δεύτερο στις 9, λόγω των καιρικών βέβαια συνθήκων. Όμως συνεχίζονται οι κοπές των Βασιλόπιτων. Έτσι, η Ένωση Αστυνομικών Καστοριάς έκοψε τη Βασιλόπιτά του, παρουσία όχι μόνο των αστυνομικών, αλλά και του αντιπεριφερειάρχη, του δημάρχου, οι οποίοι παρέστησαν στην κοπή της Βασιλόπιτας των αστυνομικών. Επίσης την Κυριακή στις 21:19 και ώρα 17 ο ναυτικός όμιλος δεν θα κόψει μόνο τη βασιλόπιτά του, την ετήσια βασιλόπιτά του, αλλά συντοχρόνο θα βραβεύσει όλους τους κοπηλάτες και τις κοπηλάτριες που αρίστευσαν στην περίοδο, τη σχολική περίοδο του 2017 με 2018. Όλους αυτούς που αρίστευσαν και συντοχρόνο ήταν και αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς και μετήχαν σε όλες τις διοργανώσεις σαν αθλητές. Και βέβαια να κλείσω με μια ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί
για την αρτηριακή υπέρταση και αοξία καρδιακή ανεπάρκεια από τον οργανισμό και με τον αγάπη για το παιδί για την τρίτη ηλικία. Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί αυτό, 21/1/19, στις 10:30 το πρωί στα ΚΑΠΗ. Όλοι λοιπόν οι ηλικιωμένοι που ενδιαφέρονται για, για αυτή την ημερίδα και για αυτήν την περίπτωση των ασθενειών μπορούν να παρευρεθούν στο ΚΑΠΗ για να παρακολουθήσουν αυτή την ημερίδα. Αυτά από Καστοριά, δεν έχουμε τίποτα άλλο καινούριο. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα, Θανάση. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα μείνουμε στην Καστοριά και πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ εκεί για την κοπή της πίτας των αστυνομικών της Καστοριάς, όπως μας προανέφερε και ο Θανάση πριν από λίγο. Κάνει τον λόγο σου, διό Θεοπρεπό σε δογμάτισα στην φύση των όντων ετράνωσα. Καθόν ανθρώπων ήθηκατε κόσμο. Την καθιερωμένη για την αρχή του χρόνου Βασιλόπιτα έκοψε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Καστοριάς παρουσία των τοπικών αρχών. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και η φετινή λιτή αυτή εκδήλωση για μία ακόμη φορά πραγματοποιήθηκε υπό την σκιά των υποσχέσεων που έχουν δοθεί εδώ και τόσα χρόνια για την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου. Μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή από κάθε πλευρά, χωρίς να υπάρχει μέχρι τώρα τουλάχιστον κάποια σημαντική εξέλιξη. Ο Δήμαρχος Καστοριάς δήλωσε πως όλες τις διαδικασίες από πλευράς της Δημοτικής Αρχής έχουν γίνει, ενώ έκανε λόγο για γραφειοκρατία. Υγεία σε όλους, οικογενειακή και προσωπική, και ευτυχία. Εγώ έχω να πω ότι η συνεργασία μας τη χρονιά που πέρασε ήταν άψογη και οφείλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό όλους σας, γιατί μπορεί να έχουμε καιρό ειρήνης, αλλά τα προβλήματα πολλές φορές καταλήγουν να είναι σαν πόλεμος, όπως τα καιρικά φαινόμενα περάσαμε, και οφείλω να πω ότι η υπηρεσία σας βοήθησε τα μέγιστα ακόμα και στους αποχαιρισμούς. Η συνεργασία ελπίζω και αυτή τη χρονιά τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρώσω τη θητεία μου θα είναι τέλεια και θα σας ευχηθώ ακόμη μια φορά καλή χρονιά. Να ευχηθώ και εγώ προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την αρμονική συνύπαρξη με την τοπική κοινωνία προς την καθημερινή και το καθένα χωριστά. Βέβαια εδώ εξαγγελίες σαν δήμαρχος δεν μπορώ να κάνω γιατί δεν έχω σχέση, αλλά όσον αφορά αυτά που έχουν υποθεί τα προηγούμενα χρόνια για το αστυνομικό μέγαρο, επιτρέψτε μου, οι διαδικασίες εκ μέρους του Δήμου μετά 1-2 χρόνια αγώνα όσον αφορά το οικόπεδο έχουν παρατωθεί και από εκεί και πέρα αναμένεται με το δεδομένο ότι η υπόθεση είναι στο ηλεκτρικό συνέδριο και τη χειρίζει η κυβέρνηση. Αναμένεται η θεμελίωση του κτηρίου με το δεδομένο ότι οι πιστώσεις υπάρχουν. Βέβαια, πέρυσι είχε υποθεί ότι θα γίνει. Η γραφειοκρατία, η παθογένεια υπάρχει. Ελπίζω όμως τη νέα χρονιά να υλοποιηθεί. Τελειώνοντας, χωρίς να περιαυτολογήσουμε, να εκφράσουμε για μια φορά την ευγνωμοσύνη μας και το 2019 να είναι ευτυχισμένο για το λεφάμε και την καθημερινή. Αναφορά για το θέμα του αστυνομικού μεγάρου έκανε και ο Δήμαρχος Νεστορίου, κ. Πασχάλης Γκέτσιος, ο οποίος χαρακτήρισε για μία ακόμη φορά γιάφκα τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. Πέρυσι, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, είχα δηλώσει ότι άλλη φορά δεν θα παραστώ σε αυτή τη γιάφκα. Η αγάπη προς την αστυνομία και προς τους αστυνομικούς με έφερε σήμερα εδώ, μόνο αυτό, για να εκφράζω τις καλύτερες ευχές για υγεία, χαρά, ευτυχία. Να μην έχουμε παραπατικότητα, έτσι ναι, να μην έχουμε ζημιές και τίποτα άλλο. Υγεία, χαρά σε όλους, ευτυχία και χαμόγελο. Τόσο ο διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς, κ. Νικόλαος Έξαρχος, όσο και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Καστοριάς, κ. Ιωάννης Σπυρίδης, ευχήθηκαν για μια καλύτερη χρονιά χωρίς προβλήματα και πάνω απ' όλα υγεία σε όλους. Θα καλωσορίσω τον κύριο Χωρισμότατο, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο και να τονίσω πόσο σημαντικό είναι που παρευρίσκονται σε κάθε εκδήλωση δική μας, σε μία αυτή εκδήλωση της Κοπής της Πίτας.
θέλω να δηλώσω ότι η παρουσία τους μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο και πολυσχηδές έργο που, που μας έχει αναθέσει η πολιτεία να φέρουμε εις πέρας. Η παροχή υπηρεσιών, υψηλών υπηρεσιών ασφαλείας, τροχέας ασφάλειας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε, δίνουμε το λόγο μας σε όλους τους πολίτες της πόλης αυτής, θα προσπαθήσουμε με κάθε δύναμη που διαθέτουμε, ψυχική, σωματική, με τα λίγα και πενιχρά μέσα που υπάρχουν, να προσπαθήσουμε να φέρουμε εις πέρας το έργο μας. Ελπίζω και εύχομαι. Και πάμε στη Φλόρινα και στο Σταύρο Γιωργούλα. Καλησπέρα, Σταύρο. Φωτεινή, καλησπέρα από Φλόρινα. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Να πω ξεκινώντας ότι από χθες έχει αλλάξει αρκετά το σκηνικό με τον καιρό εδώ. Και χθες και σήμερα είχαμε ηλιοφάνεια. Βέβαια, είναι αυτό που λέμε ήλιος με δόντια. Οι θερμοκρασίες, ειδικά χθες, ήταν χαμηλές και κατά τη διάρκεια του πρωινού, του χθερό κρύο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πέσαμε στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση. Η θερμοκρασία γράφει 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, δεν είναι αρκετό αυτό για να λιώσουν τα χιόνια, όμως σιγά-σιγά λιώνουν οι πάγοι. Και εδώ θα υπενθυμίσω αυτό που είπα και στην ανταπόκριση της Δευτέρας. Απαιτείται μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει μεγάλη σώρευση πάγων και μεγάλων κρυστάλλων στις στέγες των σπιτιών. Τα είπαμε και τη Δευτέρα, το ξαναλέω και σήμερα. Επειδή σιγά-σιγά λιώνουν. Βλέπουμε τα πλάνα που μας έστειλε, Σταύρο. Καλό είναι να έχουν μια εικόνα του μεγέθους των κρυστάλλων και οι κάτοικοι, ώστε να προσέχουν πολύ. Είχαμε αρκετά μικροατυχήματα αυτό το διήμερο από τις πτώσεις κρυστάλλων. Με θύματα, είναι, βέβαια, πολύ έντονο, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα, Σταύρο. Μας τα έλεγε και ο Θανάσης χθες. Αλλά δεν φανταζόμασταν ότι θα είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Πραγματικά είναι τρομακτικό. Γι' αυτό το επισημαίνουμε, μεγάλη το παραλαμβάνουμε, προσοχή. Το υπερτονίζουμε, Φωτεινή, γιατί τώρα με τον ήλιο λιώνουν, πέφτουν. Είπαμε, μέχρι στιγμής είχαμε θύματα μόνο τα αυτοκίνητα, μόνο οι ηλικίες ζημίες. Καλό είναι να έχουν την προσοχή τους και οι ιδιοκτήτες στα σπίτια, στα μπαλκόνια, με βέβαια προσοχή, ας φροντίσουν να σπάσουν τους κρυστάλλους για να αποφευθεί κάθε κίνδυνος σε περίπτωση πτώσης. Πολύ άσχημη κατάσταση, όντως. Βλέπετε και εσείς έχετε εικόνα του πόσο σοβαρό μπορεί να είναι το ενδεχόμενο πτώσης, έτσι, το πρόβλημα από ενδεχόμενο πτώσης. Να πω ότι τα σχολεία άνοιξαν σήμερα στη Φλόρινα μετά από πολύ καιρό, βέβαια μία ώρα μετά και στην Πρέσπα και στο Αμίντο. Θα είναι ανοιχτά και αύριο τα σχολεία στη Φλόρινα, αλλά 2 ώρες μετά. Έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος Φλόρινας ότι θα ανοίξουν στις 10. Μέχρι στιγμής έχουμε ανακοίνωση για την Πρέσπα μία ώρα μετά. Αναμένουμε και την ανακοίνωση του Δήμου Αμίντο. Λογικά θα ισχύσει το ίδιο και για το Αμίντο, Φωτεινή. Ωραία, σιγά-σιγά εξομαλύνει την κατάσταση, Σταύρο. Ναι, αυξάνεται η θερμοκρασία σιγά-σιγά σε επίπεδο καιρού, αυξάνεται και το πολιτικό θερμόμετρο, να προσθέσω. Αναμένουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το τέλος της εβδομάδας, μάλλον το Σάββατο, την επίσημη ανακοίνωση υποψηφιότητας για τον Δημαρχιακό Θόκο του νυν Αντιπεριφερειάρχη του κ. Στέφανου Μπύρου. Μάλιστα. Αύριο, μάλλον, θα έχουμε πληροφορίες ως προς το πού και το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, Φωτεινή, να ενημερώσω τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε ήδη από τη Δευτέρα η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο και για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει οποιοδήποτε δικαίωμα πάνω σε κάποιο ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει τη σχετική δήλωση. Να κάνω εδώ τη σημείωση ότι η δήλωση δεν αφορά το ίδιο το ακίνητο, αφορά το δικαίωμα που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης πάνω στο ακίνητο, είτε μιλάμε για ψηλή κυριότητα είτε για επικαρπή. Αυτό σημαίνει ότι αν για ένα ακίνητο υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, πρέπει όλοι να υποβάλουν δήλωση. Για την πόλη της Φλόρινας, για την περιοχή της Φλόρινας, οι δηλώσεις υποβάλλονται στο γραφείο κτηματογράφησης που βρίσκεται στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον κύκλο, στην είσοδο της πόλης, είτε ηλεκτρονικά, εύκολα, μέσω της ειδικής εφαρμογής, στον ιστότοπο της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο. Η δήλωση, να πω ότι πρέπει να γίνει από το ίδιο το φυσικό νομικό πρόσωπο, είτε από νόμιμο πρόσωπό του, είτε αν γίνει από τρίτο άτομο, αυτό πρέπει να διαθέτει ειδικό πληρεξούσιο, ενώ αν υπάρχουν δυσκολίες είτε στην υποβολή είτε στην συμπλήρωση της αίτησης, καλό είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν τους εξειδικευμένους επιστήμονες, τους αρμόδιους μηχανικούς, είτε τοπογράφοι μηχανικοί, είτε πολιτικοί μηχανικοί, είτε άλλοι. Κλείνοντας, να πω ότι σήμερα θα κόψει η Βασιλόπιτα το Περιφερειακό Τμήμα Φλόρινας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα, στις 5, στον ημιόροφο που βρίσκονται και τα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος. Και στα πλαίσια της κοπής της Βασιλόπιτας θα γίνει και ενημέρωση των εθελοντών, των μελών και των φίλων του τμήματος για τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν στην πορεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού γενικότερα.
Στο παρόν από Φλόρινα Φωτεινή. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια και σε εσένα, Σταύρο. Εμείς μένουμε στη Φλόρινα και πάμε να δούμε τώρα την κοπή πίτας εκεί στην Φλόρινα της Περιφερειακής Ενότητας. Εισπάσαν την γυναίκ σύνθεν ο φτώχος σου ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρεπώς εδογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας. Με την αισιοδοξία και το 2019 να είναι χρονιά ανάπτυξης για την περιοχή της Φλόρινας, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας των στελεχών και του προσωπικού της αντιπεριφέρειας. Λοιπόν, χρόνια πολλά για εμάς. Εύχομαι υγεία, οικογενειακή, ατομική σε όλους σας. Την Βασιλόπιτα έκοψε ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας Στέφανος Μπύρος. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που γνώρισα μέσα από αυτή τη δυνατότητα που μας δόθηκε πολλούς από εσάς, από τους οποίους τους περισσότερους σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έχω κανένα παράπονο. Θεωρώ ότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και θέλω να γνωρίζετε ότι τιμώ το καθένα σας ξεχωριστά και όλοι μαζί οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αλλά και εγώ προσωπικά. Και πιστεύω ότι και στο μέλλον, από οποιαδήποτε θέση και αν είμαστε, να έχουμε άριστη συνεργασία όπως είχαμε αυτά τα χρόνια. Εύχομαι υγεία σε όλους σας, καλή χρονιά να έχετε και ό,τι ποθεί ο καθένας, ό,τι σχεδιάζει για αυτόν και για την οικογένειά του, να φέρει σε πέρας τη νέα χρονιά. Χρόνια πολλά και από μένα. Καλή χρονιά, να είστε όλοι γεροί. Εύχομαι πραγματικά το 2019, ό,τι στόχο έχετε βάλει της οικογενειακού έτσι προσωπικού επίπεδο να το πετύχει. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη συνεργασία που είχαμε το 2018 και πιστεύω ότι το 2019, όσο είναι η θητεία, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ίδια συνεργασία καλή προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και όχι στον καθένα ξεχωριστά. Χρόνια λοιπόν, χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Εγώ ήθελα να πω ότι εγώ και 10 χρόνια στην πατρίδα μας πηγαίνουμε έρχονται. Τρόικα, κύριε Κίτρο. Παρ' όλα αυτά, εμείς επιμένουμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε αρχές. Με λίγα βαριά έτσι και φέτος. Το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι το 2019 να είναι καλύτερο από το 2018. Και αυτή η επιμονή μας οφείλεται στο ότι συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Να είναι η φετινή χρονιά καλύτερη όχι μόνο από το 2018 αλλά και από όλες τις προηγούμενες. Η παγωνιά που υπάρχει έξω να μην έχει καμία σχέση με τη ζεστασιά που πρέπει να έχουν οι καρδιές μας και να ευχηθούμε εδώ από την άκρη της Ελλάδος, από αυτή τη μακεδονική γη, να κρατήσουμε την ιστορία μας ζωντανή. Καλή χρονιά. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, πάνω απ' όλα, ειρήνη στις πτυχές σας και στις οικογένειές σας, αγάπη και να είστε πάντα καλά και υγιείς και να έρχεστε πάντα εδώ, να σας βλέπουμε καλά. Γιατί δυστυχώς κάνουμε πολλά άτομα στην εκκλησία. Και είναι κακό αυτό, γιατί μάλλον το στρες έχει καταστρέψει τη ζωή μας. Σας εύχομαι εδώ στην καρδιά μου, υγεία και πάρα πολύ καλά να είστε. Και πάμε στα Γρεβενά και στο Χρήστο Μίμη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Φωτίνη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να πω ότι συνεχίζονται και αύριο, αλλά και μεθαύριο, και την Πέμπτη δηλαδή και την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου, οι διακοπές των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών, αφού και αύριο και μεθαύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου, του Γιώργου Δασταμάνη. Να πω επίσης όμως ότι ο πρώτος παιδικός σταθμός και ο δεύτερος βρέφο νηπιακός σταθμός του Δήμου Γρεβενών αύριο και μεθαύριο θα λειτουργήσουν όπως και σήμερα άλλωστε στις 9 το πρωί. Παρ' όλα αυτά, αν δεν κλείναν τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δασκάλων και νηπιαγωγών του Νομού Γρεβενών έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις αύριο στις 11 και καλούν τους εκπαιδευτικούς, δεν ξέρω τώρα ποιος θα πάει,
να βρίσκονται έξω από το διοικητήριο της Αντιπεριφέρειας Γρεβενών. Εκεί θα πραγματοποιηθεί μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, δεν βοηθά την. Δεν κλέβει εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, σύμφωνα με τις. Με τα δελτία τύπου που έχουμε λάβει και εμείς, κλέβει την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όταν μπαίνουν στη διαδικασία της πρόσληψης. Το θέμα ΦΦΑ πάντως, Φωτεινή, που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες στην Δυτική Μακεδονία, θα έλεγα, να το πω μάλλον γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά το επίκεντρο είναι η Δυτική Μακεδονία, είναι η πόλη των Γρεβενών και η πόλη της Κοζάνης, όπου είχαμε την σύλληψη σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις 4 ατόμων. Για τις αφίσες, λες. Για τις αφίσες έχουν κατηγορηθεί σε ό,τι αφορά τα άτομα που έχουν συλληφθεί εδώ στα Γρεβενά. Πρόκειται για έναν 54χρονο και έναν 45χρονο. Φέρεται, ενώ οι ίδιοι μου το αρνήθηκαν, μίλησα με έναν εκ των δύο και μου είπε ότι εμείς δεν κάναμε κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο. Φέρεται λοιπόν να κολούσαν αφίσες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες, οποίες. Μία έχουμε ανεβάσει, θα ανεβάσουμε και άλλες στην διάρκεια της ημέρας, με το πρόσωπο του βουλευτή του Χρήστου Μπιάλα και με το ερώτημα εάν θα προδώσει την Μακεδονία. Τους ασκήθηκε, μάλλον αφέθηκαν ελεύθεροι. Αφέθηκαν ελεύθεροι, ναι. Και αυτό που τους προσάπτουν είναι η παράνομη αφισοκόλληση που κάναν. Και μια ακόμη είδηση, Φωτεινή, από τα Γρεβενά, να σας πω ότι είχαμε αναβολή της ημέρας όπου θα γινόταν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου συμβουλίου, του πρώτου μάλλον συμβουλίου του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Τώρα τελικά αποφάσισαν ότι αυτό το Σάββατο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα γίνει κανονικά η εκλογική διαδικασία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών στις 12, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα γίνονται και νέες εγγραφές και θα έχουν και δυνατότητα ψήφου, βέβαια, αυτοί που θα είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι. Μάλιστα. Αυτά Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου απόγευμα. Εμείς μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε μαζί μας ο Κώστας Πασαλίδης, ο συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης. Επιστροφή εδώ στο στούντιο της ώρας αιχμής και όπως σας προειπομένει μαζί μας ο κύριος Κώστας Πασαλίδης, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Κοζάνη. Καλησπέρα κύριε Πασαλίδη. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας, είστε εδώ στην παρέα μας στην ώρα αιχμής. Κύριε Πασαλίδη, η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, πολύ σημαντική, διαζύγιο με τους ΑΝΕΛ, βελούδινο κατά πολλούς, αν εξαιρέσουμε τώρα τις δηλώσεις του. Την επίθεση μάλλον του κυρίου Καμένου στον πρόεδρο της Βουλής, κατά τα άλλα το διαζύγιο βελούδινο όπως διαφαίνεται. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αργότερα όταν θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο, πάντως προς το παρόν οι τόνοι κρατούνται χαμηλά. Ωστόσο, θέλω να μου πείτε, υπάρχει άγχος στην κυβέρνηση, θα βρει τις 151 ψήφους? Κοιτάξτε, με δεδομένη την απόφαση των ΑΝΕΛ και του κύριου Καμένου για απόσυρση της στήριξης στην κυβέρνηση, αν και το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση να μπορεί να συνεχίσει αυτό που λέμε με κυβέρνηση ανοχής, ήδη ακούστηκε και αυτό. Ο Πρωθυπουργός όμως, ο Αλέξιος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξεκάθαρος. Ζητάμε έντιμες και καθαρές λύσεις. Και γι' αυτό πάρθηκε η απόφαση να πάμε στη Βουλή, να επιβεβαιωθεί η πλειοψηφία. Εμείς είμαστε σίγουροι για την πλειοψηφία που θα λάβει η κυβέρνηση, διότι έχει ένα πολιτικό σχέδιο. Αυτό το πολιτικό σχέδιο έχει στόχο την εξάντληση της τετραετίας, άρα εκλογές τον Οκτώβριο του 2019, και αυτό το πολιτικό σχέδιο μιλάει για τη συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει για τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας, μιλάει για την αναστήσταση του κοινωνικού ιστού, γιατί ο Έλληνας πολίτης από την λιτότητα την πολιετή έχει πληγεί και η ελληνική κοινωνία.
Άρα μιλάμε για αύξηση του κατώτατου μισθού, για κατάργηση του υπηκατώτατου. Μιλάμε για ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο θα ανακουφίσει την κοινωνία. Άρα καταλαβαίνετε, για να συνεχίσει η κυβέρνηση αυτό το έργο και αυτό το σχέδιο το οποίο έχει κάνει, πάει στη Βουλή, θα πάρει την πλειοψηφία και θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία της. Ήθελα να μου πείτε αν είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο, το επίπεδο της συζήτησης και τον τρόπο που διεξήχθη αυτή χθες στην Βουλή. Από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα, αλλά πιστεύω ότι εδώ όλα έχουν ονοματεπώνυμο. Ποιος κατεβάζει το επίπεδο της συζήτησης, τι συνειρμούς κάνει, τι παραλληλισμούς κάνει. Δηλαδή ήταν άστοχη, τελείως άστοχη. Στο κύριε Πασαλίδα, σας ήταν τελείως άστοχη η υπουργοποίηση του αρχηγού μέχρι πρότινος ΓΕΘΑ, του κύριου Αποστολάκη, ότι ήταν το ίδιο με το σπαντιδάκι της Κούδας. Νομίζω ότι αυτές οι ακρότητες δεν αξίζουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, δεν αξίζουν στην ελληνική κοινωνία, δεν αξίζουν στη χώρα μας. Νομίζουμε ότι πρέπει να πάμε μπροστά. Η Ελλάδα βγήκε από την κρίση. Η κρίση ήταν όχι μόνο οικονομική, ήταν και αξιακή. Άρα νομίζουμε ότι το πολιτικό σύστημα, αυτό που πρέπει να δώσει προς την κοινωνία, είναι ένα όραμα, ένα στόχο να πάει μπροστά. Και αυτό, πρέπει να το λάβουν όλοι οι υπόψεις. Αυτό που έδωσε χθες στην κοινωνία, κύριε Πασαλίδη, ήταν μια εικόνα δεκαετίας 50, 60, 80, 90, κάτι το οποίο σίγουρα δεν κολακεύει την χώρα μας προς τα έξω. Και όλους όσοι παρακολουθούν στενά την πολιτική. Είναι δυνατόν, κυρία Ηλιάδου, να μιλάει η αξιωματική αντιπολίτευση, παράδειγμα, περί ανταλλαγμάτων. Αν λέει βρεθούν κάποιοι βουλευτές, το λένε κιόλας, ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα και γυρολόγια. Είναι επίπεδο αυτό να μιλάς για Έλληνες βουλευτές. Δηλαδή, κάλλιστα, τι μπορούμε να πούμε, ότι η κυρία Μάρκου, ο κύριος Θεοχάρης τελευταία που ήταν υπέρ της συμφωνίας και τώρα λέει δεν θα την ψηφίσει, ο κύριος Φωτήλας, κάνα συναλλαγή, εξιδίων κρίνουν τα αλότρια. Τι σκεπτικό, πολιτικό πρίσμα, από ποια οπτική γωνία μπορείς και λες τέτοια πράγματα. Νομίζω αυτές οι τοποθετήσεις είναι που καταβάζουν το επίπεδο της πολιτικής ζωής και είναι κρίμα για ένα μεγάλο κόμμα, μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, που έπαιξε ένα ιστορικό ρόλο από τη μεταπολίτευση και μετά, που πρέπει σαν αξιωματική αντιπολίτευση να ελέγχει και να συνδράμει στην αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος, να καταφεύγει σε τέτοιες ακρότητες. Μιλήστε για τον κύριο Θεοχάρη πριν. Ο κύριος Δανέλης, λοιπόν, και να το κλείσω το θέμα που μόλις συζητήσαμε, προσωπική μου άποψη και θεωρώ των περισσότερων, είναι ότι προς τα έξω πρέπει να βγαίνει κενό έξω από τα σύνορα της χώρας, ένα κλίμα συνένεσης τη δεδομένη στιγμή, κύριε Πασαλίδη, μιας και η χώρα ετοιμάζεται να βγει στις αγορές. Και σίγουρα δεν είναι εικόνα αυτή Βουλής ενός κράτους το οποίο πρέπει να είναι ενωμένο, συντεταγμένα, να βγούμε στην αγορά χωρίς αυτή την εικόνα η οποία μας παραπέμπει σε άλλες εποχές που τουλάχιστον τότε υπήρχαν τα χρήματα, έστω και δανεικά, που δεν τα γνωρίζαμε και ο καθένας έκανε διαγωνισμό ατάκας. Θεωρώ όμως ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο πρέπει η εικόνα του κράτους να είναι εντελώς διαφορετική προς τα έξω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και επειδή μιλάτε προς τα έξω, νομίζω ότι και προς τους έξω πρέπει να μιλάμε με ξεκάθαρη άποψη και με μία γλώσσα καθαρή. Όχι άλλη γλώσσα στο εξωτερικό και άλλη γλώσσα στο εσωτερικό. Και πώς όχι θα έξω, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει, και αυτό δεν διαψεύστηκε, το είπανε στελέχη του Λαϊκού Κόμματος, της Λαϊκής, που ανήκει η Νέα Δημοκρατία, ότι ναι, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα στηρίξει τη συμφωνία, αλλά για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, για να κρατήσει το ακροδεξιό ακροατήριο ή για να έχει. Εδώ χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα. Νομίζω η διγλωσία είναι αυτή που δείχνει λάθος μηνύματα
και στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό. Πάντως, και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, κύριε Πασαλίδη, και εγώ μπορώ να μιλήσω από την δική μου πλευρά, γιατί εγώ δεν έχω έτσι σχέσεις και επαφές άμεσες. Οπότε αντιπροσωπεύω, φαντάζομαι, το μέσο όρο των πολιτών. Οι πολίτες πλέον θέλουν η γλώσσα να είναι ίδια και μέσα και έξω. Βεβαίως. Και ό,τι έχει να κάνει με εσωτερική κατανάλωση πλέον, ίσως ανήκει μόνο στη σφαίρα της φαντασίας των πολιτικών και των πολιτευτών. Γιατί οι πολίτες, οι νέοι ειδικότερα, και αυτούς είναι που πρέπει να προσέξουμε, γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται, μιας και τώρα δεν είναι μόνο η εφημερίδα που θα πάρουμε, η έντυπη, η οποία ανήκει ούτως ή άλλως είτε στο ένα κόμμα στο άλλο. Υπάρχουν και οι εφημερίδες ηλεκτρονικές και οι εφημερίδες οι οποίες είναι στο εξωτερικό, έντυπες ή ηλεκτρονικές, και ενημερώνονται πλήρως. Και ειδικότερα οι νέοι, τους οποίους πρέπει να τους έχετε στην πρώτη προτεραιότητα. Βεβαίως. Εγώ δεν θα διαφωνήσω πάνω σε αυτά που λέτε. Εμείς πάντως, και αυτό έδειξε από το 2015 που πήραμε τη διακυβέρνηση της χώρας, ότι ήμασταν ξεκάθαροι. Όταν κάναμε τον επόδενο για μας συμβιβασμό, ο οποίος όμως οδήγησε, είχε στόχο, και ο στόχος φάνηκε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, επιστρέφει η χώρα στην κανονικότητα, ήμασταν ξεκάθαροι. Αυτό η κυβέρνηση πήγε και ζήτησε ξανά εκ νέου τη λαϊκή εντολή. Πήγαμε σε δεύτερες εκλογές, το Σεπτέμβριο. Ο κύριος Βαρουφάκης κόστησε στην χώρα. Να κόστησε σε κόστος, σε οικονομικό. Σε οικονομικό κόστος. Κοιτάξτε, χρονικά τράβηξε ένα εξάμηνο, λίγο η διαδικασία. Οικονομικά σε κόστος δεν Χάσαμε ήταν τόσο μεγάλο. Πολύτιμο χρόνο. Όχι, αλλά με την έννοια ότι, κοιτάξτε, αν ήταν αφαιρέγγιος ο Τσίπρας, αν ήταν αφαιρέγγιος ο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε διαπραγμάτευση. Αυτό που δεσμεύτηκε. Γι' αυτό βγήκε. Είδατε ότι κατηγορούμαστε ακόμη και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έσχισε τα μνημόνια. Ότι... Όταν βγήκε όμως, βγήκαμε με τη λογική ότι πάμε να διαπραγματευτούμε. Φτάσαμε σε ένα σημείο σύγκρουσης. Φτάσαμε οριακά. Η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν αυτή που έλεγε: υπογράψτε ό,τι να είναι, ό,τι σας φέρουν. Άρα δεν μπορούμε, και η αλλαγή που έκανε και ο συμβιβασμός που έκανε, γιατί εμείς δεν το κρύβουμε, ήταν ένας πολιτικά επώδυνος συμβιβασμός για μας, με κόστος. Αλλά πήγαμε στον ελληνικό λαό, δεν το κρύψαμε, πήραμε την τέτοιο και βγάλαμε τη χώρα, βγήκε ο στόχος, εφαρμόσαμε μια οικονομική συνετή πολιτική. Το πλεόνασμα και το κέρδος από αυτό επιστρέφει στην κοινωνία, και νομίζω ότι τους στόχους που έβαλε η διακυβέρνηση, τους δύο, όσον αφορά την έξοδο της Ελλάδος από τη χρεοκοπία, από την επιτροπία, αλλά και την πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, νομίζω είναι ένας αγώνας ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρο ότι το δίνει μέχρι τώρα και τον δίνει επιτυχώς. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε και στην σημερινή έτσι, διαδικασία στην Βουλή. Ο κύριος Δανέλης, ο οποίος και διαγράφει από το ποτάμι, τα στηρίξει και το γνωρίζουμε. Στο ποτάμι όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αλλαγή πλεύσης. Δεν από διαφαίνεται. Από τι προκύπτει υπάρχει αυτό? Υπάρχει αλλαγή πλεύσης σύμφωνα με πληροφορίες. Ναι. Το ποτάμι δεν θα ψηφίσει την συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί θα μην την ψηφίσει, αφού στην ιδρυτική του διακήρυξη το ποτάμι έλεγε ότι στηρίζει τη συμφωνία των Πρεσπών. Πολλοί λένε ότι ίσως αυτό προαναγγέλει έτσι μια ομαλή προσχώρηση, παύλα συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, θα φανεί πολύ γρήγορα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, το ποτάμι θα ίσως και να απέχει από την ψηφοφορία. Αυτό τι δείχνει όμως? Αυτό τι δείχνει? Όταν ένα κόμμα έχει στην ιδρυτική του διακήρυξη όσον αφορά τη συμφωνία, τη στήριξη, όταν ο αρχηγός του μέχρι προχθές έλεγε ότι εμείς θα στηρίξουμε, δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, αλλά θα στηρίξουμε τη συμφωνία. Και τώρα έρχεται αυτό το ίδιο το κόμμα και λέει ότι δεν θα συμμετέχω για να μην εκφράσω άποψη. Γιατί? Ποιος βάζει εμπόδια? Ενάντια σε ποιον? Δεν είναι ψυχοφορικοί οι λόγοι? Δεν είναι αυτά τα εμπόδια ενάντια στον Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ δίνονται? Ή ενάντια στη χώρα? Όταν φτάσεις σε ένα σημείο για μια βασική σου αρχή και μια βασική σου αξία, να την μπαζαρεύεις, να την αλλάζεις. Άρα, για να δούμε ποιοι είναι αυτοί, γιατί το τελευταίο διάστημα
ακούστηκαν κάποια πράγματα για ανταλλάγματα. Για... Ποιοι το κάνουν αυτό? Τι αποδεικνύει αυτό που λέτε? Τι αποδεικνύει? Πού είναι η υπευθυνότητα που πρέπει να δείξει ένας πολιτικός φορέας? Άλλο να επαναδείς τη θέση σου και να την τοποθετήσει, και άλλο αυτή η φυγή να προκαλέσει δηλαδή τι? Εμείς πιστεύουμε όμως και με αυτά τα εμπόδια που βάζουν και με αυτά τα τερτύπια, θα έλεγα, ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα περάσει με ευρεία πλειοψηφία, πέραν από τη στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ και από τους υπεύθυνους ανθρώπους που θα στηρίξουν τη συμφωνία. Γιατί? Γιατί αυτό είναι μια ευκαιρία, είναι μια συμφωνία η οποία εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, εξυπηρετεί τον ηγετικό ρόλο της χώρας στα Βαλκάνια. Ελοχεύει ο κίνδυνος όμως να περάσει με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών. Εκεί πιστεύετε ότι θα είναι ισχυρή? Θα είναι πάνω από 151. Και κάποιοι θα εκπλαγούν αν δουν και πέρα από αυτόν τον δέτοιον τη στήριξη, και θα το δούμε. Πάντως, δεν το σκέφτεστε καθόλου? Διακρίνω μια βεβαιότητα. Εμείς είμαστε βέβαιοι, κύριε Ελιάδη, για αυτό που κάνουμε. Όταν υπηρετείς το σωστό, όταν υπηρετείς αυτό που πιστεύεις ότι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και είσαι ξεκάθαρος και βάζεις το χέρι από τον τύπο των ύλων, δεν έχει αφοβηθεί τίποτα. Στην περίπτωση, να δούμε, λοιπόν, ναι. Στην περίπτωση που περάσει με την απλή πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών, θα είναι αδύναμη? Γιατί να είναι αδύναμη, όταν βλέπετε ότι πριν δύο μέρες, δηλαδή σήμερα, θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση. Θα πάρει πάνω από 151 βουλευτές. Σε δύο μέρες θα μπορεί να αμφισβητηθεί αυτή η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση? Εγώ κάνω αυτό το ερώτημα. Θα μπορεί να αμφισβητηθεί αυτή η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση, όταν το 151 το έθεσε ο ίδιος ο Τσίπρας? Ξέρετε ότι το 2015 και με 138 βουλευτές που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, πιεζόταν από την κυβέρνηση να προχωρήσει. Τότε δεν λέγανε αν έχουμε το 151, λέγανε συνέχιση. Και μιλούσαμε για σοβαρά θέματα όσον αφορά τα μνημόνια, τι συμφωνία θα υπογράψεις. Τώρα, εμείς οι ίδιοι, για να είμαστε ξεκάθαροι, βάλαμε το 151 ως στόχο. Και εμείς θα το πιάσουμε. Εμείς. Η κυβέρνηση θα το πιάσει. Πιστεύετε ότι είναι η καλύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να υπάρξει? Εγώ πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή κατά 80%, και αυτό το λέει, όχι γιατί το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λένε και άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα ελληνικά αίτηματα, το ελληνικό αίτημα όσον αφορά τη συμφωνία, υλοποιήθηκε. Και τι θέλω να πω με αυτό? Όταν μια χώρα αλλάζει το όνομά της, γιατί στην ουσία έχουμε αλλαγή ονόματος, όταν από Μακεδονία, η θέση της Ελλάδος, η εθνική γραμμή, ήταν με γεωγραφικό προσδιορισμό. Λέγεται Βόρεια Μακεδονία, και αυτό θα αλλάξει και στους χάρτες και στα βιβλία και στις συμφωνίες και παντού. Όταν αλλάζει το σύνταγμά της, όταν λέει ότι δεν έχει σχέση με την παλιά ιστορική ελληνική Μακεδονία, με την ελληνικότητα, όταν δεν μπαίνει θέμα εθνότητας, και εδώ να δείτε η παράπηση, μιλάμε για ηθαγένεια, όχι για εθνότητα. Άρα, όταν κατά 80% υλοποιείται η στόχη της οποίας έχεις βάλει, ένας, γιατί να μην δεν είναι Μακεδόνας, ναι, δεν μπορεί να έχει βόρειο μακεδονική εθνότητα? Κοιτάξτε, η συμφωνία είναι σαφής. Δεν μιλάει για εθνότητα και δεν είναι δυνατόν να μιλάει για εθνότητα. Για ηθαγένεια. Για ηθαγένεια όμως μιλάει. Είναι η νομική διάσταση της σχέσης του πολίτη με το κράτος. Γιατί στα Σκόπια δεν είναι μόνο, είναι και αλβανόφωνοι, είναι και λογικά, δεν μπορεί να μιλάει. Άρα μιλάει για ηθαγένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είστε σαφείς, κύριε Πασαλή. Είστε σαφείς. Έχει αναλυθεί ούτως ή άλλως. Και πόσο μάλλον για τη γλώσσα, γιατί κάτι λένε και για τη γλώσσα. Μα όταν η γλώσσα, μιλάμε από το 1955, ο Ευάγγελος Αβέροφ, σαν υπουργός εξωτερικών, έλεγε για μακεδονική γλώσσα. Το 1977, δεν σας λέω για πιο παλιά, που η Πενελόπη Δέλτα μιλούσε για μακεδονική γλώσσα, ένα κράμα κροατικών, σερβικών, τουρκικών και ελληνικών. Το 1977 στην Αθήνα, σε συνέλευση του ΟΗΕ, αναγνωρίστηκε η μακεδονική γλώσσα, και έρχεται τώρα αυτή η συμφωνία και τι λέει? Είναι μια γλώσσα μακεδονική, παύλα, η οποία ανήκει, καμία σχέση με την αρχαία, με τα ελληνικά, γιατί οι Μακεδόνες μιλούσαν ελληνικά. Είναι στην ομάδα των σλαβικών νοτιοσλαβικών ομάδων. Είναι σλαβο-μακεδονική. Λοιπόν, των σλαβικών, της σλαβικής γλώσσας. Είναι ξεκάθαρη, άρα νομίζουμε, η συνειρμή και αυτά τα παιχνίδια που στο όνομα ψηφοθυρικών ή μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, νομίζουμε, δεν εξυπηρετούν τη χώρα πάνω απ' όλα. Είναι σλαβική γλώσσα,
κύριε Πασαλίδη. Ναι, δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση, δεν υπάρχει αυτό που λέμε είναι μακεδονική, παύλα, σλαβική γλώσσα η οποία ανήκει στην νότιο-σλαβική ομάδα. Άρα... Το μακεδονική βέβαια θα μπορούσε να εκλείπει. Εντάξει, το μακεδονική, να κοιτάξτε ναι. να σας πω, όταν 130 χώρες έχουν αναγνωρίσει και αν δεν περάσει συμφωνία, αν δεν κυρωθεί, ξέρετε ότι θα αποκαλούνται δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι απλό, είναι ξεκάθαρο. Ναι, δηλαδή, σε αυτό όχι, έχουμε, μα έτσι είναι. Ναι, η αλήθεια να σας πω είναι κάτι. Ότι οι Μακεδόνες... Να σας πω κάτι. Όταν έρχεται ένας τουρίστας από τα Σκόπια και μπαίνει στην Ελλάδα, όταν το χτυπάει ο Έλληνας τη σφραγίδα, τι βάζει? Μακεδονία. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν μας ενοχλεί. Γι' αυτό λέμε ότι είναι υποκρισία και στρουθοκαμιλισμός αυτό το οποίο έχουμε κερδίσει, γιατί είναι κέρδος αυτή τη στιγμή πολύ για τη ωραία, χώρα να αποκαλείται Βόρεια Μακεδονία. Σε μια συμφωνία πάντα κάτι κερδίζουμε, κάτι, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Ναι. Τι χάσαμε εμείς λοιπόν? Εγώ πιστεύω, κοιτάξτε, αυτά που κερδίσαμε είναι, καταρχήν ανέφερα προηγουμένως ότι για τη χώρα μας το 80% έχει κερδιθεί. Δηλαδή όσον αφορά ο αλυτρωτισμός, το Σύνταγμα, η εθνότητα και η ιστορική σχέση της Μακεδονίας με την παλιά, με την αρχαία Μακεδονία. Όταν πατάμε τώρα και λέμε για Μακεδονία θα μιλάμε για Ελλάδα. Ναι, σημαντικό αυτό να αυτό είναι σημαντικό. Όταν, ναι, τα αγάλματα που στένανε, αυτά, ναι, οι δρόμοι που λέγανε, ναι. Αυτό είναι μια επιτυχία. Είναι μια επιτυχία. Ναι. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε ότι γιατί δεν εξαλείψαμε τελείως το όρο Μακεδονία και όταν πας και κάνεις μια συμφωνία, κάνεις ένα συμβιβασμό, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Νομίζω ότι τα θετικά είναι πιο πολλά. Αλλά το θετικό είναι ούτε για, και για τη χώρα μας και για τους γειτονές μας. Είναι για την ειρήνη, για τη συνεργασία, για τη συνανάπτυξη. Και εδώ νομίζουμε ότι πιο πολύ η άποψή μου, η προσωπική, είναι ότι η χώρα μας κέρδισε τρία ζητήματα. Πρώτον, αναβαθμίστηκε διεθνώς με αυτή τη συμφωνία που έκανε ο ρόλος της χώρας, της Ελλάδος. Γιατί δείχνει ότι είσαι ο συνομιλητής ο οποίος θες να βρεις λύση. Αν θέλετε, ακόμη αναβαθμίστηκε και η Ευρώπη. Η Ευρώπη που, γιατί βλέπετε ότι το τελευταίο διάστημα, και είναι λάθος αυτό της Ευρώπης, δείχνει ένα πρόσωπο ξενοφοβικό. Δείχνει ένα πρόσωπο ενάντια σε οτιδήποτε, στους ξένους, στους πρόσφυγες. Νομίζουμε ότι αυτό αδικεί την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει άλλα. Έχει τις πανανθρώπινες αξίες, έχει την αλληλεγγύη. Έτσι πρέπει να πάμε. Με λογικές συνεργασίες, συνανάπτυξης, και αυτό από θέση ισχύως θα βοηθήσει τη χώρα μας σε αυτό το γεωπολιτικό. Εσείς γνωρίζετε, ο κύριος Τσίπρας θα είναι υποψήφιος για τον Νόμπελ Ειρήνης. Με τον Πρωθυπουργό της Κύρου. Είναι η συζήτηση ότι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάιφ μπορεί να είναι μέσα στους προτινόμενους. Μάλιστα. Για τον Νόμπελ. Πότε θα φέρετε προσκύρωση την συμφωνία των Πρεσπών? Αυτό πιστεύω ότι όσο πιο άμεσα γίνεται, πιστεύω μέσα τώρα ακριβώς. Μπορεί και μέσα στο. Ναι, μέσα στο τόσο μήνα. Γρήγορα. Κοιτάξτε. Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Νομίζουμε ότι η αβεβαιότητα δεν βοηθάει σε κανένα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και σας είπα, επειδή το επόμενο διάστημα η χώρα. Αναφέρατε κι εσείς, θα βγει στις αγορές. Έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο που πρέπει να εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε μπροστά. Και το ερώτημα και το δίλημα που θα τεθεί στην ελληνική κοινωνία θα είναι πρόοδος και συντήρηση. Θα είναι πορεία προς το μέλλον ή οπισθοδρόμηση. Πάντως, η παλινόρθωση του παλιού συστήματος, η οποία οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, στην επιτροπία, στα μνημόνια, στην κρίση και στην ανυποληψία, θα έλεγα, σε όλο το γεωπολιτικό στερέωμα, νομίζω ότι αλλάζει, και αυτό το βλέπει καθημερινά ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Βέβαια, και με δική σας κυβέρνηση οδηγηθήκαμε σε μνημόνιο, κύριε Πασαλίδη. Πότε θα πάμε σε εκλογές? Ναι, κοιτάξτε, με τη δική μας κυβέρνηση οδηγηθήκαμε σε μνημόνιο, εμείς κάναμε ένα πολιτικό επώδυνο συμβιβασμό. Εμάς όμως, αν το δούμε και με αριθμούς, εμείς είχαμε ένα μνημόνιο, το οποίο μας έβγαλε όμως στα τρία χρόνια από την κρίση, είχαμε στόχο και πήραμε μέτρα 6 δις. Τα μνημόνια των 65 δις, χωρίς προοπτική, χωρίς στόχο, είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Πάντως, κύριε Πασαλίδη, εμένα, σαν πολίτη και φαντάζομαι όλους τους Έλληνες, αυτό που τους ενδιαφέρει, μιας και μιλάμε για μνημόνια και για το πώς φτάσαμε και πώς σε αυτή την κατάσταση την οικονομική, είναι και όλα αυτά τα σκάνδαλα
τα οποία βλέπουμε ότι προχωρούν με ρυθμό χελώνας. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό είναι τα σκάνδαλα παραπέμπτουν στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη που εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη θα βρει τον τρόπο και ξέρει πότε θα κάποια πράγματα θα τα προχωρήσει ή όχι. Από εκεί και πέρα, αν αυτό που αναφέρατε κι εσείς, το πει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το πούμε κι εμείς δηλαδή, ότι, ναι, ότι καθυστερούν κάποια πράγματα, ξέρετε, θα υπάρχει και ο αντίλογος ότι παρεμβαίνετε, γιατί αυτό λένε, παρεμβαίνετε στη δικαιοσύνη. Υπάρχει, αν ένας, θα ναι, εδώ. Αν είναι ένας απλός πολίτης, το δικάζουν αμέσως. Σκάνδαλο γίνεται αμέσως. Δηλώσεις Πολάκη, ο οποίος και πολλά tweet, είναι τα αγαπημένα του τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει κατηγορηθεί λοιπόν από τις δηλώσεις του ότι παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει παραδικαστικό κύκλωμα. Είναι έτσι κύριε Μασαλίδη? Δεν βλέπω Μασαλίδη. Εγώ κάτι τέτοιο περί δικαστικού κυκλώματος, γιατί αν υπήρχε ένα τέτοιο αμέσως θα τα βγάζα και θα τα έκανα. Ίσα ίσα. Τώρα, αν θα μου πείτε αν υιοθετείς την ιδέα του Πολάκη και τα λοιπά. Ο καθένας είναι πως προσεγγίζει κάποια πράγματα. Παράδειγμα, αν ήμουν εγώ, μπορεί να μην έλεγε χρησιμοποιούσε αυτές τις θέσεις. Αλλά δεν έκφρασε, δεν έκανε παρέμβαση ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης έκφρασε αυτό που λέει η ελληνική κοινωνία, γιατί όταν ένας πολίτης έχει να αντιμετωπίσει την ελληνική δικαιοσύνη, δικάζεται αμέσως. Και όταν είναι ένας πολιτικός, κρύβεται πίσω είτε από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, μπαίνουν όλα και να τα δικαστικά κολλήματος, ώστε να μην οδηγηθούμε στη διαφάνεια και στο ξεκαθάρισμα. Αυτό έκφρασε ο κύριος Πουλάκης. Αν αυτό είναι κατακριτέο, εντάξει, τώρα τι να πω. Ποια είναι η παρέμβαση? Μήπως δεν ήταν η παρέμβαση και στοχοποίηση από τον κύριο Γεωργιάδη όταν μιλούσε για την κυρία του Λουπάκη? Με το πόνιμο. Όταν μιλούσαν για κουκουλοφόρους, κοιτάξτε, μιλούσαν για κουκουλοφόρους που λένε, ας πούμε, για το σκάνδαλο του τρεις συντέτοιους. Και τι αποκαλύφθηκε? Αυτός, μιλάω για τον κύριο Μανιαδάκη. Τι αποκαλύφθηκε? Ότι ήταν άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ? Πού αποκαλύφθηκε? Ότι ήταν ένας στέλεχος ο οποίος συνομιλούσε και αυτό κατέδειξε. Πότε? Άρα λοιπόν καταρρύπτονται όλα αυτά. Το θέμα είναι, κύριε Ελιάδη, να θέλουμε του συντάγματος, να θέλουμε να δούμε, να βρούμε λύση, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, όχι για τη Νέα Δημοκρατία να ρίξουμε, μακάρι να είναι όλοι αθώοι. Γιατί το πολιτικό σύστημα πρέπει να βγει αλόβητο. Και είναι κρίμα για όλο το πολιτικό σύστημα να υπάρχουν αυτές οι ισχύες. Mm. Να υπάρχει εμπιστοσύνη του πολίτη και της κοινωνίας προς τα πολιτικά κόμματα. Μάλιστα. Νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ενδιαφέρει πολύ τους πολίτες, είναι απέτηση των πολιτών να καταργηθεί. Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία δυνατότε δεν το στήριξε. Ήταν μέσα στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν το στήριξε. Mm-hmm. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αυτή είναι, γι' αυτό λέμε ότι. Πότε λοιπόν θα αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών? Αυτό τώρα με τα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης έχουμε την ευκαιρία τώρα να συζητηθεί και να είναι και μια ευρύ πλειοψηφία στη Βουλή για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Αλλιώς θα πάμε μια πενταετία το λιγότερο πίσω και στην ουσία παραμένουν αναχρονιστικοί νόμοι στη χώρα που δεν τη βοηθάν να κάνει το βήμα προς τα μπρος. Και δύο λόγια κλείνοντας, ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για τις αφίσες που είδαμε χτες το βράδυ σε όλη την Βόρειο Ελλάδα, ειδικά εδώ έγιναν και συλλήψεις στα Γρεβενά, με τους βουλευτές, να στοχοποιούνται οι βουλευτές. Πείτε μας δύο λόγια. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε, και εγώ προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτοί δεν είναι απειλές οι οποίες βγαίνουν από μια λαϊκή αγανάκτηση. Είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα τα οποία έγιναν δύο συλλήψεις στην Κοζάνη και άλλους δύο στα Γρεβενά. Αυτά τα διερευνεί η δικαιοσύνη. Πάντως, ξέρετε, το να παίζεις με την ακροδεξιά, και αυτό κάνει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, και να μην καταδικάζει αυτά τα γεγονότα και να αποσιωπά όταν πιάνονται και στελέχη, δηλαδή ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ στην Αθήνα που έστειλε τα μηνύματα, δεν είναι αυτή η λαϊκή αγανάκτηση, η έκφραση. Αυτό νομίζουμε είναι ένα θέμα που θα το βρει μπροστά γενικά η ελληνική δημοκρατία. Mm. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν παίζουμε με τέτοια θέματα. Θέλω να κλείσουμε με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πασαλίδη για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Να είστε καλά. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή άμεσα θα είστε εδώ για να μιλήσουμε και για τα ζητήματα που αφορούν εδώ τον τόπο, τα εξίσου ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Να ευχαριστήσω πολύ και εσάς που μείνετε μαζί μας έως και αυτή την ώρα. Εμείς ραντεβού αύριο 3 με 4. Γεια σας.